Μαρίτσα. Θα ήθελες να γίνεις γυναίκα μου. Λίτσα, σ' αγαπάω και θα ήθελα να παντρευτούμε. Θέλεις να με παντρευτείς, ε? Γαμώτο. Όχι να γαμώτο. Πού πήγε? Τι έχασες, καλέ? Λίτσα μου. Λιτσάκι μου. Λίτσα. Θέλεις να με παντρευτείς? Καλημέρα, παιδάκι μου. Σου διέσαι λίγο κακάο. Έλα. Φτάνει, βρε πουλάκι μου, τόση ζάχαρη. Θα χαλάσει τα δοντάκια σου. Δικά μου, είναι ό,τι θέλω το κάνω. Πρέπει να τα ελέγχεις όλα, δηλαδή. Κανόνισε και το γάμο μου, άμα είναι να τελειώνουμε. Για τον Λουκά τα είπαμε, έτσι? Όχι, εσύ τα είπες, μόνος σου. Μπορεί να είσαι πατέρας μου, αλλά δεν μπορείς να ανακατεύεσαι παντού. Και ούτε μπορείς να αποφασίσεις ποιον αγαπάω, ποιον φιλάω, με ποιον κοιμάμαι. Θα πει με ποιον κοιμάσαι. Τι είναι αυτά που λες? Ακούμε ποιον κοιμάμαι. Α, σηκώθηκε το μωρό μου. Και σου φέρα και ζεστή τη ροπιτούλα το πουρνο. Έλα. Να φάω, παπά, ή μήπως ανησυχείς με παχύνω? Καλή, τι είπες το παιδί? Εφηβεία έπαθε. Ορμόνες και τέτοια. Ναι, καλά. Δεν σας βλέπω εγώ που τρώγεστε μέρες τώρα. Τι τρώγομαστε, ρε παιδί μου, σου λέω, της ηλικίας είναι. Αμφισβητεί τα πάντα και τέτοια. Good morning. Με το Λουκά είμαστε έτοιμοι να πάμε στο τμήμα. Θα έρθεις? Εγώ με αυτό δεν πάω πουθενά. Θέλω να πω, θα πάω με τα πόδια. Θέλω να πάρω λίγο αέρα. Τι τρέχει, Θωμά? Γιατί μίλησε έτσι ο Προκόπης για τον Λουκά? Πώς μίλησε? Κανονικά μίλησε. Συνέβη κάτι μεταξύ τους? Όχι. Όχι, το είμαστε απολύτως. Έλα εδώ, εσύ, σε παρακαλώ, που θέλω να μιλήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Τι έπαθες, καλέ? Τίποτα. Συνέβη κάτι? Όχι. Τσακωθήκατε με το Θωμά? Χωρίσατε? Όχι. Με ζήτησε σε γάμο.
Για ησυχία να αρχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε κάποιες αναφορές για εξαφανίσεις άστεγων και ζητιάνων. Το κατήγγυλαν ορισμένοι φίλοι τους ότι χάθηκαν μέσα σε μία νύχτα. Συγγνώμη κύριε διοικητά, ζητιάνοι κι αυτοί. Μάλιστα κύριε Μελιόπουλε, και αυτοί ζητιάνοι. Κοίτα να δεις που θα κερδίσαν και ένα λαχείο και πήγαν διακοπές, έτσι. Ή τους έφαγε κάποια συμμορία από φασιστόμουτρα. Έχουμε καταφέρει έναν από αυτούς που κατήγγυλαν τις εξαφανίσεις να έρθει σήμερα να καταθέσει. Μπισκίνογλου, Καλούδας και Μπορμπόκης. Αναλαμβάνεται. Επίσης, εκκρεμεί υπόθεσης για τα παράνομα στοιχήματα στο ίντερνετ. Χατζη Αντωνίου, Στυλιανόπουλος και Μαυρουδής. Αναλαμβάνεται. Πάντως εγώ θα ήθελα να σας δηλώσω με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο τον ενθουσιασμό μου που μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια τόσο σημαντική υπόθεση μαζί σας. Και με τον κύριο Παστινόμου. Ναι, τι να σου πω, τρομερά σημαντική. Αλλάζουν στέκει οι άστεγοι και υποτίθεται ότι εξαφανίζονται. Μα υπάρχουν καταγγελίες. Ρε Ποπορικό, δηλαδή άμα τη μία μέρα είναι στη μία πλατεία και αύριο είναι στην άλλη πλατεία. Πού το γράφει αυτό? Καλά δεν τα λέω? Δεν μου λες. Θες να κάνουμε την ανάκριση μαζί? Λέω επειδή έχεις περισσότερη πείρα και ψυχραιμία. Πάκι μακάρι να μπορούσα, αλλά με θέλουν στο βάν γιατί κάνω αναβάθμιση. Πρέπει να είμαι εκεί. Κύριε Διτά. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο? Μήπως γίνεται να εξαιρέσουμε τον Καλούδα από την ανάκριση να πάρω μαζί μου το Μελιόπουλο? Μα νομίζω ότι έχει να κάνει μια αναβάθμιση στο βάν. Ναι, το ξέρω. Απλώς λέω ότι ο Μελιόπουλος έχει περισσότερη πείρα. Συμβαίνει κάτι με τον Καλούδα? Όχι, όχι, τίποτα. Απλώς πρόκειται για άστεγους και χρειάζεται μια ευαισθησία. Καταλαβαίνετε. Βασανισμένοι άνθρωποι είναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε τον Καλούδα και μετά βλέπουμε. Α, και κάτι άλλο. Σήμερα μπορεί να λείψει όλη την ημέρα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, συνοηθείτε με τον Φουντά. Τι έγινε? Θα πάμε για την ανάκριση. Προκόπη, σου μιλάω, ρε! Αστυνόμος Μπισκίνογλου για σένα. Κομμένα τα Προκόπης και τα ρε. Από εδώ και πέρα μιλάω στο πληθυντικό. Έγινε κατανόητο όσοι παστινόμε. Ναι, απόλυτα. Πήρε τώρα με τον Ποπορίκο να ετοιμάσει την ανάκριση για τον άστεγο. Έλα! Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα, κοριτσάκι μου? Όχι. Αισθάνομαι τρομοκρατημένη. Τι είναι αυτά που λες, ρε παιδί μου? Εδώ ξεκινάς να κάνεις κάτι τόσο όμορφο, τόσο καλό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω αν είναι για καλό, κατάλαβες? Δεν ξέρω αν είναι για καλό. Μα εσύ και ο Θωμάς, πάτε να κάνετε. Όργα μου, ξέρεις πόσες φορές έχουν πυροβολήσει τον Θωμά και τον έχουν πετύχει? 5. Τις 2 στον νόμο. Κάθε φορά που βλέπω αυτό το σημάδι, ξέρεις τι σκέφτομαι? Τι θα γίνει αν την επόμενη φορά τον βρήκα από αλλού? Και αυτό το σκέφτομαι τώρα, που να παντρευτούμε κιόλας. Δεν ξέρω, εγώ με αυτή την αγωνία δεν μπορώ να ζω κάθε μέρα. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αν τον θέλεις και σε θέλει κι αυτός και περνάτε καλά, όλα τα άλλα δεν έχουν και πολύ σημασία. Ναι, να μου το φέρω καμιά μέρα τάβλα δεν έχει καμιά σημασία. Το ίδιο περνάω κι εγώ με τον Προκόπη. Και το φόβο και την αγωνία και όλα. Αν σου πω κάτι, προτιμάω να ζήσω ένα λεπτό μαζί του παρά μια ολόκληρη ζωή μακριά του. Κατάλαβες? Ωραίο είναι αυτό που λες. Και ξέρεις κάτι? Ήμουν πολλά πράγματα στη ζωή μου. Δειλή όμως δεν υπήρξε ποτέ. Έτσι σε θέλω. Και αφού ο άντρας της ζωής μου ζητάει να το παντρευτώ, θα το παντρευτώ. Τελείωσε. Να σου πω, σε βάλα να ελέγχεις τη λειτουργία, το όχι να παίζεις. Ναι, εντάξει, καλά. Λυπάμαι, πρέπει να βγάλετε κλειδάκια, αναπτήρες, κέρματα. Λυπάμαι.
έχουμε προβλήματα και πρέπει να βγάλετε τα παπούτσια σας, τη ζώνη σας, το πάνω. Θέλετε να βγάλω και τίποτα άλλο ή φτάνουν αυτά? Όχι, φτάνουν αυτά. Αλλά αν ξαναχτυπήσετε θα αναγκαστώ να σας κάνω σωματικό έλεγχο. Να σας πω, θα σας τον κάνω εγώ τώρα το σωματικό έλεγχο για να μην σας ταλαιπωρούμε κιόλας. Και ο συνάδελφός θα μου τον κάνει, δεν με πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπελεγρής είναι εδώ? Ήρθατε να τον δείτε, γιατί λείπει αυτή τη στιγμή. Για τον κύριο Φουντά έχω έρθει. Επαγγελματικό θέμα ή προσωπικό? Ανάκριση μου κάνετε? Όχι, με συγχωρείτε. Δεύτερο γραφείο αριστερά. Ευχαριστώ. Ρε, ποια είναι αυτή, δεν ξέρουμε. Ρε, δεν την ξέρουμε, αλλά όποια και να είναι, είναι και γαμώ τα παιδιά. Τα έχω κάνει σκατά, ρε Πάκη, σκατά. Κάθε φορά αυτό συμβαίνει που δείχνουν το ενδιαφέρον μου για μια γυναίκα. Εντάξει, βρε, αγόρι μου. Βιάστηκες λίγο, αλλά στις γυναίκες αρέσουν οι παραβλητικοί άντρες, εντάξει. Να, το είπες, βιάστηκα. Αυτό είναι. Ίσως να έχεις δίκιο. Μπορεί, επειδή δεν ήταν όριμο, να μου βγήκε έτσι. Και μπορεί γι' αυτό και το λιτσάκι να ξεράθηκε στα γέλια. Θα πάμε για την ανάκριση τώρα? Όχι, πρέπει να πάω στο βάν για την αναβάθμιση. Μάλιστα. Και σκέφτηκα, αν μου επιτρέπετε, ότι αφού είμαστε τρεις ανακριτές, μπορούμε να κάνουμε μια παραλλαγή της γνωστής μεθόδου. Ο καλός, με συγχωρείτε, ο κακός και ο ουδέτερος. Ναι, ναι. Ο ύποπτος ονομάζεται Ζαχαρίας Κουρουκλήσης, αστυνόμε. Ο κύριος δεν είναι ύποπτος. Είναι μάρτυρας κατηγορίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζαχαρία? Άμα το λες εσύ. Μπορείκο, πήγαινε φέρε καμιά καραμέλα για το λαιμό. Θα μας πεθάνει στην πόχα αυτού σου. Α, είναι εύκολο. Για μένα φέρετε ένα μπουκαλάκι μαυροδάφνη. Καραμέλες μου χαράνε τα δόντια. Λοιπόν, για πείτε μας για τους φίλους σας. Τι να πω. Με τον Κώστα κάνουμε καλή παρέα. Και ο Άσος είναι καλός. Αλλά τον έχασα τώρα τελευταία. Παλικάρι, για τις εξαφανίσεις μιλάμε. Υπαστηνόμε, εγώ διενεργώ την ανάκριση. Περιοριστή της σημείωσης. Λιτσάκι. Ναι, Θωμά, ενοχλώ? Όχι, δεν ενοχλείς. Λέω μου πως είσαι καμιά αποστολή με κακοποιούς και μισού αποσπώ την προσοχή. Πα, όχι, σήμερα είμαστε χαλαρά. Ωραία. Θα έρθεις το μεσημέρι να φάμε μαζί? Ναι, βέβαια θα έρθω. Εντάξει, τα λέμε σπίτι. Για πείτε μας πώς εξαφανίστηκαν οι φίλοι σας. Μακάρι να ξέρα. Εξαφανίστηκαν όλοι την ίδια νύχτα? Όχι. Μόνο ο Θύμιος εξαφανίστηκε την ίδια νύχτα. Την ίδια νύχτα με ποιον? Με το Θύμιο. Η Ζαχαρία, δεν χρειάζεται να με πλησιάζει τόσο πολύ. Έχω λίγο αστιγματισμό και θολώνω. Δεν μπορώ να νετάρω, εντάξει? Αν κατάλαβα καλά, λοιπόν, υπάρχουν δύο Θύμιοι. Όχι. Ένας. Κύριε Ζαχαρία, κοίταξε. Εγώ, άμα μας βοηθήσεις, θα την εξηγηθώ τη Μαυροδάφνη. Εντάξει? Βασικά, κύριε τέτοιε, το θέμα άρχισε τότε που μπλέχτηκε ο Χριστάρας, ο Καράβλας, με εκείνο το φαρμακείο. Ποιο φαρμακείο? Με τη Σάβρα. Εννοείς το ποτηράκι με το φίδι γύρω-γύρω? Εννοώ τη Σάβρα. Το ξέρω το σήμα των φαρμακείων. Δεν μου λες, υπάρχει περίπτωση τα φιλαράκια σου να έχουν αλλάξει απλώς πλατεία?
Άκυρο. Άμα βρεις καλή πλατεία, δεν την αφήνεις με τίποτα. Ζαχαρίας. Παύλα και τελεία. Δεν βρήκα καραμέλες για το λαιμό, αλλά έφερα πολλές με διάφορα φρούτα. Φράουλα, βανίλια, κεράσι, καλά, πατώμα... Καλά. Παστινόμε, μαζί με τον Μπορμπόκη, ρίξτε μια ματιά να βρείτε αυτό το φαραγγιό με τη σάβρα. Μάλιστα, αστυνόμε. Κύριε Ζαχαρία μου, ευχαριστούμε. Πάω να σου φέρω τη Μαυροδάφνη. Τι κάνεις εσύ εδώ? Θέλω να σου μιλήσω. Γαμώ το στανιό μου, πας καλά? Το ξέρεις ότι ο πατέρας σου μου μιλάει στο πληθυντικό και με φωνάζει Παστινόμο Καλούδα? Εντάξει, δεν σε έβρισε κιόλας. Κοίτα, Ζουίτσα, κάνει πως δεν με ξέρει. Και πως δεν με ήξερε και ποτέ, και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ κακό. Κατάλαβες? Καλύτερα να σταματήσουμε να μιλάμε για λίγο. Μόλις καταλάβει πως αγαπώ και με αγαπάς, θα του περάσει. Αρκεί να του το εξηγήσεις. Δεν θα του εξηγήσω τίποτα, Ζουίτσα. Και αυτό γιατί έχει δίκιο ο πατέρας σου. Δεν είναι παιχνίδι αυτό που κάνουμε. Τότε μπορούμε να συναντιόμαστε στα κρυφά και να μην καταλάβει ποτέ κανείς τίποτα. Όχι. Με φίλησες, Λουκά. Και με φίλησες επειδή με αγαπάς. Sorry που έφυγα έτσι βιαστικά. Τι σου είπε ο άστεγος που δεν άκουσα? Σας είπε, υπαστεινόμε. Σας, στον πληθυντικό. Ναι, εντάξει, δεν παρατράβηξε λίγο αυτό το αστείο? Αστείο ήταν που ξεμονάγες την κόρη μου στα σκοταδία και της έβαζες χέρι. Εντάξει, το παραδέχομαι. Έχασα τον έλεγχο για ένα λεπτό. Για δύο λεπτά. Ούτε μισό, μαλάκα. Σου είπα να μην πλησιάζεις τη ζωή. Μου έδωσες το λόγο σου. Και σε βλέπω να τη φυλάς. Για μένα τέλειωσες. Και αν την ξαναπλησιάσεις, θα σε σκοτώσω. Και σου δίνω το λόγο μου. Και ο δικός μου λόγος μετράει. Δεν είσαι κάρτος το δικό σου. Φύγε τώρα από τη μέση. Αστυνόμε! Κύριε Μπισκινοβλού, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι κάτι βρήκα. Αυτό που είπατε ότι είπε ο κύριος Ζαχαρίας για τη Σαύρα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αλλά δεν ήξερα γιατί. Και μετά θυμήθηκα πως κάθε μέρα που πηγαίνω σπίτι περνάω έξω από μια μεγάλη εταιρεία που έχει ως σήμα τι? Ε, τι λέγε? Μια Σαύρα. Είναι μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία που τη λένε Βοκαφάρμ. Μπράβο, Παπαρικό. Καλή δουλειά. Θα περιμένω σύντομα νέα σας. Μα φυσικά. Η εντολή του κυρίου διοικητή είναι να ενσωματωθείτε το συντομότερο δυνατόν. Πολύ ωραία. Τι άρωμα φοράτε? Δεν φοράω άρωμα. Ίσως γι' αυτό να είναι τόσο ωραίο. Χάρηκα. Παρομοίως. Τι έγινε τελικά? Ποιο είναι το μωρό? Η... καινούργια ψυχολόγος του τμήματος. Γιατί είχαμε και παντά. Φάω και σαλάτα. Θωμά, σχετικά με αυτό που μου είπες για το γάμο... το γάμο. Ναι. Μη μου πεις ότι... το πίστεψες. Τι? Ένα αστείο ήταν. Αστείο? Τι αστείο? Να έτσι, για να γελάσουμε λιγάκι. Πώς θα μπορούσα, και να γνωριζόμαστε τόσο λίγο, να σου προτείνω να παντρευτούμε? Όχι, Στην έφερα. Πρέπει να το παραδεχτείς ότι στην έφερα. Πίστεψες στα αλήθεια ότι θέλω να παντρευτούμε? Όχι, δεν το πίστεψα. Καλά. Στην αρχή ψάρωσα λιγάκι. Το ξέρα. Αφού το πάω και στον Προκόπη, να δεις, λέω, που το λιτσάκι θα το πάρει στα σοβαρά.
Μας φαντάζεσαι εμάς παντρεμένους? Εμάς, πα. Εμείς είμαστε για να έχουμε μια σχέση έτσι πιο μοντέρνα, ανοιχτή, χαλαρή, ελεύθερη. Ελεύθερη. Σου έκανε πλάκα ο Θωμάς. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι τα γέλια που έριξα. Να! Τι να σου πω. Εμένα κάτι δεν μου κολλάει σε όλο αυτό. Ο Θωμάς δεν κάνει πλάκες. Της άρχισε τώρα που γνώρισε εμένα. Αλλά έτσι είναι. Δεν ξέρω εγώ τη μοίρα μου. Έρχονται μαζί μου, περνά καλά. Έλα τώρα, ρε, μη λες τέτοια πράγματα. Όταν όμως μου έκανε μασάζ το βράδυ, με έλεγε κούκλα του, πριγκίπισά του, ζαργάνα του. Κι εγώ πίστεψα πως θα με πήγαινε στην εκκλησία. Πόσο ηλίθια είμαι τελικά. Ορίστε εδώ. Ένας διάλογος μιλάει με δύο κοστομαρισμένους. Ναι, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο? Αυτή η εταιρεία, η Vocapharm, είναι εμπλεγμένη σε κάτι αποσύρση φαρμάκων λόγω παρατυπιών. Τι παρατυπιών? Δεν σεβάστηκαν το δοκιμαστικό χρόνο και επιπλέον κάναν και πειράματα σε ζώα, κλινικά πειράματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε πρώτη φάση πρέπει να εξακριβώσουμε ποιος είναι ο ζητιάνος της φωτογραφίας, με ποιους μιλάει και πού βρίσκεται τώρα. Κυκλοφορήστε την. Εδώ έχει μια είδηση που είναι, λέει, 2 εβδομάδων και μιλάει για το φάρμακο της εταιρείας που χρησιμοποιούν σε ποντίκια, αλλά θέλουν να το χρησιμοποιήσουν σε ανθρώπους. Αποκλείεται αυτή η φαρμακευτική να χρησιμοποιήσει τους ζητιάνους για πειραματόζωα? Αυτοί οι ταλέποροι θα έκαναν οτιδήποτε για κανένα φράγκο. Και σε ποιον θα λείψει ένας ζητιάνος? Λοιπόν, καλά, πηγαίνετε από εκεί να δούμε τι τρέχει. Αλλά μην μπείτε μέσα. Αν διαπιστώσετε κάτι ύποπτο, ζητάμε ένταλμα και συνεχίζουμε, εντάξει? Έγινε. Καλούδας Μπορμπόκης. Αύριο θα πάμε μια βόλτα από εκεί. Ετοιμάστε την επιχείρηση. Φρανκ, συγκεντρώσου, σε παρακαλώ. Τελειώνουμε εδώ? Ναι, ναι, τελειώνουμε, αλλά σε λίγο. Λοιπόν, που λες με το Λιτσάκι. Έχουμε μία σχέση, αλλά είναι... είναι σημερινή σχέση. Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλες τι είναι, χθεσινές, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Φρανκ, όταν λέω σημερινή, εννοώ χωρίς εμπόδια. Ελεύθεροι. Είμαστε ένα μοντέρνο ζευγάρι, ένα μεταμοντέρνο, θα έλεγα. Κατάλαβες, είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο. Έχουμε μία ανοιχτή σχέση. Κύριε Παστινού, με όλο το θάρρος, αλλά επικοινωνείτε με τον αφαλό σας. Τι ανοιχτή σχέση μου λέτε και ελεύθερη σχέση? Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ έχω ακούσει ότι μέχρι πρόσφατα η πρώην σας, όταν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, της βάζετε GPS στην τσάντα. Αυτό, Φρανκ, ήταν παλιά με το Κατερινάκι. Τώρα ο κόσμος εξελίσσεται και εξελίσσομαι κι εγώ μαζί του. Τώρα είναι θέμα εξέλιξης, δηλαδή. Εσείς εξελίσσεστε τώρα. Βεβαίως. Βεβαίως και εξελίσσομαι. Κάνω ένα βήμα παραπέρα στη σχέση μεταξύ άντρα-γυναίκας. Δηλαδή, κύριε Παρθηνόμε, με όλο το θάρρος και συγγνώμη κιόλας, αλλά νομίζω πως λέτε παπαριές. Φρανκ. Μα τι μου λέτε τώρα, δηλαδή, εσείς εκεί που ήσασταν από τα ασφαλιστικά τα μέτρα περάσαμε στην ελεύθερη σχέση, ελεύθερο ερώτα. Και άμα η Λίτσα πάει με πολλούς άντρες, εσείς τι κάνετε, θα περιμένετε στη σειρά? Ναι. Αυτό είναι μια άποψη. Αλλά αν πάλι εσάς σας κάνει ανοιχτή σχέση, εμένα μου περισσεύει. Και μια και τα λέμε, μήπως έχει το τηλεφωνάκι της Λίτσας, λέμε, πας και... Φρανκ, δεν πας πίσω, λέω εγώ. Βέβαια, τελειώσαμε εδώ, έτσι. Τελειώσαμε, άιτε, άιτε. Εμένα σε όλα αυτά κάτι δεν μου κάθεται. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, ρε παιδί μου τώρα. Ο Θωμάς πλάκα. Αυτός πάντα τις σχέσεις του τις έπαιρνε σαν σοβαρά. Δεν θυμάσαι τι σου έχω πει για αυτό το έρμο το Κατερινάκι, τι έχει τραβήξει? Το έρμο το Κατερινάκι μπορεί να τα αγαπούσε. Εμένα απλά με είχε σμένει. Όχι, Βρελιτσάκι μου. Όχι, ματάκια μου. Λάσου, ναι.
σκοπεύει. Τι! Κοίτα πάνω στο ράφι εδώ στο σκρίνιο. Έχει μια κάμερα κρυμμένη. Παίρνα για να τρώπω. Ξεφτύλα! Θα γελάσουμε πολύ. Λοιπόν, σε ό,τι σου λέω, θα λες ναι. Πες πως είμαστε κι οι δυο αλλού για αλλού. Εντάξει, ας μην πάθουμε και κρυφτούμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι! Αν δεν θέλει να σε παντρευτεί ο Θωμάς, με γεια του και με χαρά του. Δεν θα σκάσουμε κιόλας. Α, σιγά. Άντε πάρε το μπούλι, το χοντροκόλλι. Εγώ όχι και χοντροκόλλις, ρε Λιτσάκη. Όχι, ο χοντροκόλλης. Εσένα πρέπει να σε ενδιαφέρει να τελειώσει αύριο η δουλειά. Ναι. Ποια δουλειά, ρε παιδιά. Λοιπόν, τι ώρα θα έρθουν, στις 11. Ναι. Εδώ. Ναι. Άντε να βγάλουμε και κάνα φράγκο. Τι! Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ! Την τύχη μου, τη μαύρη, την πουτρού! Τι είπε? Ότι δεν δέχονται επισκέψεις, ότι δεν είναι ζωολογικός κήπος και ότι δεν υπάρχει πίσω πόρτα, ούτε είσοδος γκαράζ, ούτε τίποτα. Αστυνομία, τι θυμίσεις να βάλω για πορτρέτο ή για τοπίο? Βάλε ό,τι θες. Λοιπόν, θα πάω μια βόλτα γύρω-γύρω, περιμετρικά. Να πάρουμε καμιά φωτογραφία, θα δούμε τι θα πει και ο Φουντάς. Τι στο διάλογο θα κάνουμε περιμετρικά? Περιμετρικά δεν υπάρχει τίποτα. Αστυνομία. Σε αυτή τη δουλειά πληρώνεσαι για να υπακούσε διαταγές. Και αυτή η επιχείρηση θα γίνει με ό,τι ορίζει ο νόμος. Συνονοηθήκαμε. Αυτό είναι αποπορικό. Τι κάνεις, ρε. Έλα έξω γρήγορα. Εδώ μέσα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται. Εσύ κάτσε εδώ να βγάλεις φωτογραφίες, εγώ πάω μέσα. Έλα εδώ, είναι διαταγή. Γαμώ το. Πάντως είναι θαραλέος. Είναι τρεις τους, βλέπετε. Οφ. Μας πήραν πρέπει. Έλα, πάμε κι εμείς. Συγγνώμη, αλλά εμείς και οι σεκιουριτάδες δεν θα έπρεπε να έχουμε επαγγελματική αλληλεγγύη. Έχουμε. Αυτή είναι δολοφόνη. Αυτός έχει ένα τατουάζ. Με τον Άσο παίζει να είναι και ο Άσος που έλεγε ο Ζαχαρίας. Ανθρώπινα πειραματόζωα. Τι κάνουμε, Μπορικό. Βγάλε φωτογραφίες και πάμε. Έλα, Μπομπορίκο, έλα, Μπομπορίκο. Όχι, ρε μαλάκα, μας κλειδώσανε. Ρε, ανοίξτε! Αστυνομία, ανοίξτε! Ανοίξτε, αστυνομία! Να γίνει όμως... Ναι, εντάξει, κύριε Κιτά, αλλά... Να υπάρχει μια κοινή γραμμή με το... Συγγνώμη. Ναι. Έλα, Πισκινογλου. Πού είστε, Πού? Ελέτη, μας ήρθε.
είμαστε. Δώσ' μου σε παρακαλώ από εκεί την ταινία. Ποιος να σου το έλεγε, ε? Ποιο? Να, εσύ, γυναίκα αστυνομικού, ότι θα πουλάγες κόκα. Ο Χριστός και η Παναγία. Ασόψε τη ανάγκη, Λίτσα μου, ασόψε τη ανάγκη. Βέβαια, άμα του πω πόσα λεφτά έχω μαζέψει, ελπίζω να με συγχωρέσει. Κι εγώ ήθελα να τα φάω με το Θωμά. Αλλά τώρα που δεν με παντρεύεται, θα τα φάω όλα μόνη μου στην κούβα. Όχι στην κούβα, ρε Λίτσα. Όχι στην κούβα. Γιατί πάνε όλοι στην κούβα. Γιατί τι έχει αυτή η κούβα. Στο διάλο μας πάνε, μου λες. Δεν θέλω να σας αγώσω, αλλά από τη στιγμή που μπήκαμε εδώ μέσα, η θερμοκρασία διαρκώς πέφτει. Δεν το καταλαβαίνω. Στα νιό μου τους μαλάκες μου. Κάνε μπορείτε. Πρέπει να σκηθούμε για να αυξήσουμε την κυκλοφορία του αίματος μας, έτσι ώστε να διατηρηθεί η θερμοκρασία μας. Στο εγχειρίδιο το γράφει αυτό. Μάλιστα. Αλλά το έχω δει και στο φουβού. Επίσης ξέρω ότι πρέπει να κάνουμε διαρκώς τριμάτσες για να μην παγώσει το πρόσωπό μας. Ελάτε όλοι μαζί. Ναι. Έλα. Πώς είστε? Μείον 18. Τέτοια στήτε δεν θα αντέξουμε για πολύ. Εσείς τι κάνετε? Σας ψάχνουμε παντού. Κλείσε τώρα γιατί δεν έχω μετάγια. Λοιπόν, άκουσε. Θέλω όλους τους άντρες έξω να ψάχνουν. Θέλω. Μηχανές, περιπολικά, ελικόπτερα και τις παραγιά στα μάτια. Μάλιστα. Επίσης, να καλυφθεί σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων όλη η περιοχή γύρω από την φαρμακευτική εταιρεία. Φοβάμαι ότι σε αυτή τη θερμοκρασία δεν έχουν καμία τύχη. Δεν θέλω να πεθάνω. Όχι που με συγχωρήσει η Ρίτα. Είχε μου κάνει πάρα πολλά. Ωραία και ωραία. Θα αντέξεις. Εδώ και λίγα λεφτά. Δεν αισθάνομαι τα δάχτυλά μου. Πεθαίνουμε λίγο-λίγο. Εκατοστό με ένα εκατοστό. Βάστα για να είναι υποφορικό. Δεν πρόκειται να πεθάνει κανένας. Εντάξει, σε λίγο θα μας βρουν ο πεθερός μου. Κι ο Φουντάς. Ναι, θα μας βρουν άλλα πεθαμένους. Ξέρω, ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να γουρίσουμε στα χέρια μας, έτσι ώστε η θερμοκρασία των ούρων να κρατήσει ζεστές τις φάλαγγες. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Ο Λουκάς μου κατουράει σε ξενοχωραφιά. Ξέρεις γιατί φίλησα τη ζωή, ε, ξέρεις. Επειδή την αγαπώ. Και τι μου το λες ότι την αγάπας, ε! Άμα την αγαπούσες, έπρεπε να συγκρατηθείς. Επειδή είναι κόρη μου. Κόρη μου και ανήλικη. Κολόπεδο. Δεν καταλαβα. Τι μου λες τώρα, ότι είσαι ερωτευμένος με τη ζωή, ε! Την αγαπάς πραγματικά. Να τηλεφωνείς τώρα αμέσως και να της πεις ότι δεν νιώθεις τίποτα για αυτήν. Για να μην της μαυρίσεις τη ζωή. Όπως την Αθηνά και σε τόσες άλλες κοπέλες. Αν την αγαπάς πραγματικά. Λουκά. Πήρα να σου πω ότι δεν αισθάνομαι τίποτα για σένα. Τι είναι αυτό που λες? Ποτέ δεν αισθάνθηκα τίποτα για σένα. Όχι, λες ψέματα. Λες ψέματα. Με φίλησες. Θες να σου πω πώς ένιωσα όταν σε φίλησα? Αηδία ένιωσα. Αηδία με τον εαυτό μου. Όχι, Λουκά. Όχι, λες ψέματα. Το ξέρω πως με αγαπάς. Να μην με ξαναπλησιάσεις ποτέ, ζωή. Όχι. Αποκλείεται να τα λες εσύ αυτά. Δεν είναι δικά σου λόγια. Είναι ο πατέρας μου μαζί σου, γι' αυτό τα λες. Λουκά, αν μ' αγαπάς,
Αν με αγαπάς, πες πως είμαι πολύ μικρή. Και πες πως είσαι θείος μου. Είσαι πολύ μικρή και εγώ είμαι θείος σου, Ζωή. Αν με αγαπάς, πες πως δεν θα είμαστε ποτέ μαζί. Δεν θα είμαστε ποτέ μαζί, ακούς. Αν με αγαπάς, πες πως είμαι ένα τίποτα για σένα. Είσαι ένα τίποτα για μένα. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Χριστούλη μου και Παναγία μου, γιατί να σημαίνουν όλα αυτά σε μένα. Λοιπόν, τι ώρα θα έρθουν? 11, δεν είπαμε? Αν δεν έρθουν να τα πάρουν, να πάμε για άλλα. Η μία θα έρθει, άλλη που την άρρωστη. Καταφωνή. Άρε, Λίτσα. Άρε, Λίτσα. Άρε, Λίτσα. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Βοήθειά σας. Να είστε καλά, κύριε Αγωγό, να είστε καλά. Ακίνητη, κυρία μου, συλλαμβάνεστε. Θωμά. Άρε, Λίτσα. Άρε, Λίτσα. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Όχι από σένα, ρε Λίτσα. Το πιο, Θωμά, να δωρήσω ο Αλεύρης στην εκκλησία. Και ο κατήφορος είναι τόσο εύκολος, τόσο εύκολος και στρωμένος με ροδοπέταλα. Να... Τι... Να δωρήσεις τι, πού? Αλεύρης στην εκκλησία. Λιτσάκι μου, Λιτσάκι μου, στορκίζομαι. Τέρμα οι παρακολουθήσεις, τέρμα οι κάμερες, τέρμα τα GPS, τέρμα όλα, τέλος όλα. Τέλος κι εμείς. Έλα βρε Λιτσάκι μου, έλα βρε Λιτσάκι μου. Είδες τι ωραίο να κάνουν πλάκα μαζί σου, να γελάνε με σένα. Το είδα, αλλά το μόνο που με νοιάζει εμένα, στορκίζομαι, είναι να είμαστε μαζί. Να σου κάνω μασαζάκι, να σε λέω πριγκιπένια μου, κούκλα μου. Και ζαργάνα σου. Και ζαργάνα μου. Να με συγχωρέσει. Θα το σκεφτώ. Λιτσάκι. Να περάμε πάλι τον κύριο Φουτά. Εγώ δεν έχω μπαταρία. Ούτε εγώ. Έχω, αλλά δεν έχω μονάδες. Αυτό έχει GPS. Τι έχει? GPS. Ναι, έχει και κάμερα 5 μεγαπίξελ. Το πήραμε επιδότηση. Αν βάλουμε την κάρτα μου σε αυτό, θα μας βρουν με τη μία. Ανοίξουν οι πόρτες. Σόγι. Μπορεί. Υπάγωση έκανε. Υπάγωση έκανε. Χάλα στα όπλα. Θα
λίγο πριν πεθάνεις, βλέπεις τη ζωή σου να περνάει από μπροστά σου. Εγώ όσο και κοιτούσα, το μόνο που έβλεπα μπροστά μου ήταν ο Λουκάς. Δεν είδα τίποτα να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Δεν ξέρω όμως τι είδαν τα μάτια του Λουκά.